Λοιπόν, επιστροφή φίλες και φίλοι εδώ στο Τάσο Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ο Κεραυνός ήταν ο μεγάλος νικητής του δεύτερου ημιτελικού που θα συναντήσει την ΑΕΚ το Σάββατο στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Έχω κοντά μου τον προπονητή του Κεραυνού, τον φίλο Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Χριστόφορε, άλλο ένα ραντεβού με την ιστορία για τον Κεραυνό το Σάββατο. Σε ένα δύσκολο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ναι, καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Κάναμε έναν πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο, το ΑΠΟΕΛ, το περιμέναμε ρίσκαρε με τη ζώνη. Είχαμε κάποια ελεύθερα σούτ, αυτή είναι η ζώνη, δεν πήγε. Το ΑΠΟΕΛ έπαιξε καλά το δεύτερο ημίχρονο και ισορρόπησε το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι γενικά όπως το αναμέναμε. Αυτή είναι και η εικόνα του ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή παίζει πλήρες με το ρόστερ του τα τελευταία παιχνίδια. Περιμέναμε ότι θα ήταν ένας άξιος αντίπαλος. Αυτό που κρατάμε είναι αυτή τη στιγμή την πρόκριση των τελικών και την ηρεμία που δείξαμε στο τέλος παρά το πολύ καλό comeback που έκανε το ΑΠΟΕΛ. Και μια κουβέντα για τον τελικό του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια παίξαμε πάρα πολλούς τελικούς με την ΑΕΚ. Κάποιους κερδίσαμε, κάποιους χάσαμε. Δύο ομάδες πολύ καλά οργανωμένες, τελεχωμένες, οργανωτικά, διοικητικά, αγωνιστικά, προπονητικά. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Όπως έχω πει πολλές φορές, το κύπελλο είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν έχει σημασία τι κάναμε στο πρωτάθλημα, τι θα κάνουμε. Είναι ένα παιχνίδι, η νύχτα, το momentum τη στιγμή, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε, και συγχαρητήρια ξανά. Εγώ ευχαριστώ πολύ.